είναι ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Για πείτε μου, είμαστε σε παράκρουση ως πλανήτης? Δεν θα το έλεγα. Είμαστε στο ρυθμό που επιβάλλει η φάση την οποία διαρχόμαστε αυτή τη στιγμή. Η συζήτηση για τον πόλεμο ούτε είναι τωρινή, ούτε και θα σταματήσει. Θα έλεγα μάλιστα ότι όσο περνούν οι δεκαετίες, τόσο οι πόλεμοι θα γίνονται πιο σκληροί, πιο συχνοί, θα προκαλούν περισσότερα θύματα, διότι το προϊόν προς απόλαυση και οι ηγεμονικές βλέψεις, δηλαδή η βουλημία των ανθρώπων και αυτών οι οποίοι βεβαίως καθορίζουν τα πράγματα, θα μεγαλώνουν. Άρα η πίτα που θα πρέπει να κατανεμηθεί είτε μεταξύ των χωρών είτε μεταξύ των ομάδων, των συμφερόντων, των ανθρώπων κλπ. Θα περιορίζεται όχι γιατί δεν θα αυξάνει, αλλά γιατί θα αυξάνει πολύ πιο γρήγορα η βούληση για περισσότερη είτε συσσόρευση είτε ευημερία. Αλλά η αιτία του πολέμου είναι μία και πρέπει να την καταλάβουμε για να ξέρουμε πού πατάμε. Είναι ο κρατοκεντρισμός, δηλαδή η συγκρότηση των κοινωνιών σε κράτη, το ένα δίπλο από το άλλο. Θα μου πείτε, μα έτσι είναι ο κόσμος και επομένως γιατί το συζητάμε? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εάν δεχθούμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, τότε είμαστε καταδικασμένοι κάποια στιγμή να πάμε σε αυτό που υπενηχθήκατε πριν, δηλαδή στην εποχή των σπηλαίων, να αυτοκαταστραφούμε και να φτάσουμε σε αυτό που λέει ο Αϊνστάιν, ότι ένας προσεχής πόλεμος, ο τελικός θα είναι με τα ρόπαλα, διότι θα έχουμε αυτοκαταστραφεί. Ωστόσο, υπάρχει μια ιστορία που δυστυχώς δεν θέλουμε, δεν φτάνει το μυαλό μας, αλλά δεν θέλουμε και να τη δούμε. Δηλαδή υπάρχει και η μετακρατοκεντρική εποχή, η οποία είναι επώδυνη και είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αυτήν, αλλά κάποια στιγμή θα φτάσουμε. Όπου αυτό που είναι σήμερα η αριθμία, δηλαδή να έχουμε την οικονομία και την επικοινωνία, δύο δηλαδή μέλη ενός οργανισμού, ενός σώματος να κινούνται στον πλανήτη και συγχρόνως τα πολιτιακά συστήματα και οι αξίες να είναι μέσα στις χώρες και να χρειάζεται εκεί να αποφασιστεί, αυτή λοιπόν η ανισορροπία κάποια στιγμή πρέπει να αποκατασταθεί. Εάν δεν αποκατασταθεί, βεβαίως θα οδηγούμαστε σε αυτό που είπα πριν, στην διαρκή εκτράχυνση των πραγμάτων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι ένας τοπικός πόλεμος. Είναι επικοινωνιακά, οικονομικά, απλώς οπλικά δεν είναι, παγκόσμιος. Αλλά εδώ εγείρεται ένα ζήτημα που αποφεύγουμε, είτε γιατί δεν το γνωρίζουμε, είτε γιατί σκοπίμως αποφεύγουμε, να το θίξουμε. Μιλάνε για εγκλήματα πολέμου. Αποφεύγουν να μιλήσουν για δίκαιο ή άδικο πόλεμο. Ξέρετε, δίκαιος πόλεμος μπορεί να αξιολογηθεί ένας μόνο. Και αυτό δείχνει ακριβώς γιατί δεν αγγίζεται αυτό το ζήτημα. Δίκαιος πόλεμος είναι αυτός ο πόλεμος που διεξάγεται για την ελευθερία των κοινωνιών, δηλαδή των ανθρώπων. Να μην καθυποταχθούν σε ηγεμονικές καταστάσεις. Ό,τι γίνεται και στο εσωτερικό των χωρών. Ένας που διεξάγει δίκαιο πόλεμο μπορεί κάλλιστα να διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Δηλαδή να δημιουργήσει πλήθος θυμάτων που είναι άμαχοι, να προκαλέσει καταστροφές που δεν υπάρχει λόγος να τις θα οριστεί εν πάση περιπτώσει τι είναι έγκλημα πολέμου. Αλλά μπορεί να το διαπράξει και ο ηγεμόνας που θέλει να επιβάλλει την ηγεμονία του και αυτός που διεξάγει δίκαιο πόλεμο. Ωστόσο το κεντρικό ζήτημα είναι ποιος είναι δίκαιος και ποιος άδικος πόλεμος. Στην Ουκρανία λοιπόν δεν μπορεί να μείνει κανείς αποκλειστικά στο ερώτημα εάν οι Ουκρανοί διεξάγουν δίκαιο πόλεμο ή όχι. Βεβαίως διεξάγουν δίκαιο πόλεμο αφού αφορά στην ελευθερία τους. Όμως υπάρχουν εδώ δύο άλλα ζητήματα που πρέπει να συνεκτιμήσουμε. Το ένα
είναι εσωτερικό. Αυτοί οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται ή χθες κυβερνούσαν την Ουκρανία είναι υπαίτιοι για το γεγονός ότι έφτασε η Ουκρανία να είναι αμυνόμενη χώρα από μια εξωτερική επιτιθέμενη χώρα, διότι είναι βουτυγμένοι εντελώς στη διαφθορά, κατέστρεψαν τη χώρα, την έχουν λέει λατήσει, όποιος πάει εκεί μπορεί να το δει αυτό, όποιος έχει πάει στο παρελθόν, όπως έχω πάει εγώ και πολλοί άλλοι υποθέτω, αλλά αυτό ακριβώς είναι το κεντρικό πρόβλημα για την Ουκρανία. Θα είχε φτάσει η Ουκρανία στο να είναι αυτή τη στιγμή αντικείμενο εισβολής από μια τρίτη χώρα και αντικείμενο διεκδίκησης από Δύση και Ανατολή, εάν οι Ουκρανοί ηγέτες δεν είχαν οδηγήσει τη χώρα στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, εάν είχε κρατήσει τα πυρηνικά της που κληρονόμησε από τη Σοβιετική Ένωση παραδείγματος χάρη και πολλά άλλα. Όχι. Το ένα σκέλος λοιπόν είναι αυτό, ότι διεξάγει αδίκως ένα δίκαιο πόλεμο, διότι είναι θύμα ενός καθεστώτος. Το δεύτερο είναι ότι εκεί διεξάγεται ο παγκόσμιος πόλεμος για την ηγεμονία, μεταξύ Δύσεως και Ρώσων αυτή τη στιγμή, και στην πραγματικότητα στο βάθος του χρόνου μεταξύ Δύσεως και Κίνας, των δύο μεγάλων δηλαδή παραμέτρων του μέλλοντος. Γιατί αυτή και όχι η Ρωσία, διότι η Ρωσία ανασυγκροτήθηκε μεν σχετικά σε σχέση με την κατάρρευσή της την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά δεν κατάφερε να μπει στις αγορές, να αναπτύξει οικονομία ανταγωνιστική δηλαδή στο επίπεδο της διεθνούς των αγορών. Έχει παραμείνει ο τροφοδότης πρώτων υλών, ενεργειακών και άλλων, στη Δύση και στην Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που εξηγεί βεβαίως πώς η Δύση αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα όρια της Ρωσίας, έχοντας απορροφήσει όλο το ζωτικό χώρο της Ρωσίας και αυτή τη στιγμή επίσης προετοίμαζε από τη σύνοδο στο Βουκουρέστι που ήταν, προετοίμαζε την ενσωμάτωση στη Δύση, είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε απευθείας στο ΝΑΤΟ, και της Ουκρανίας και της Γεωργίας, όπως θα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Πράγμα που για την Ρωσία, την πρώην αλλά και νυν στο οπλικό επίπεδο και στις πρώτες ύλες υπερδύναμη, δημιουργεί μια ασφυκτική κατάσταση. Το ερώτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι κατά πόσον στην αντιμαχία που θα αναπτυχθεί στο μέλλον μεταξύ δύο δυνάμεων που έχουν να κάνουν με τη διεθνή των αγορών, δηλαδή τη Δύση και την Κίνα, σε αυτό το ρόλο η Ρωσία ποια θέση θα κατέχει. Θα είναι συνεταίρος της μιας ή της άλλης υπερδύναμης, ή θα είναι καθυποταγμένη και επομένως θα την λιμένονται, θα ελέγχουν τις πρώτες ύλες της χωρίς η ίδια να ωφελείται από αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα σήμερα και όχι η ηθική διάσταση του προβλήματος που μας λένε διάφορες κλαίουσες περιστερές που διακινούν τα συμφέροντα της Δύσης ή της Ανατολής, που μας λένε ότι εδώ υπάρχει η αντιμαχία μεταξύ αυταρχισμού και δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Να συμφωνήσουμε ότι και το πολίτευμα της Ρωσίας και τα πολιτεύματα της Δύσεως είναι εκλόγιμες μοναρχίες. Να σταματήσουν το δούλεμα των κοινωνιών λοιπόν, και οι δύο είναι εκλόγιμες μοναρχίες με μόνη τη διαφορά ότι η μία, η ρωσική, επικαλείται περισσότερο τον αυταρχισμό του κράτους εν αντιθέσει προς τις δυτικές, οι οποίες έχουν άλλα μέσα να επιβάλλουν την νομιμοποίησή τους ως μοναρχίες, όμως που είναι όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά η λογοκρισία, όχι δια της κυβερνήσεως αλλά δια των μέσων επικοινωνίας, όπως είναι η ΜΚΟ, αυτές οι διεθνείς συμμορίες οι οποίες πια καταλαμβάνουν χώρους δημοσίου για να ασκήσουν πολιτικές και μέσα στη χώρα αντί του κράτους, αντί του πολιτικού συστήματος,
Τα διλήμματα λοιπόν που μπαίνουν σήμερα δεν έχουν να κάνουν με την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι εδώ έχουμε μια σύγκρουση ηγεμονικών βουλήσεων με θύμα την Ουκρανία, η οποία είναι και θύμα, ο λαός της Ουκρανίας είναι και θύμα της εσωτερικής ηγεσίας, δηλαδή του γεγονότος ότι είναι και εκεί μία, όπως παντού στον κόσμο, μοναρχίες, μοναρχευόμενες ολιγαρχίες, οι οποίες νέμονται και χειραγωγούν τις κοινωνίες. Κύριε Κοντογιώργη, θυμάμαι που είχατε πει πριν ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος ότι είμαστε σε μία εξαιρετικά κρίσιμη μεταβατική περίοδο παγκόσμια, όπου θα κριθούν πάρα πολλά και κατά πόσο οι πολίτες θα μπορέσουν να βάλουν τη σφραγίδα τους σε εξελίξεις ή θα γίνουν παρακολούθημα αυτών. Άρα για σας τα όσα διαδραματίζονται με επιφαινόμενο την Ουκρανία, αλλά βεβαίως το ανθρωπιστικό κομμάτι, σωστά το είπατε, τον πληθυσμό να είναι το μεγάλο θύμα, είναι η πρώτη πράξη? Θεωρείτε δηλαδή ότι από εδώ και κάτω μπαίνουμε σε ένα σπιράλ τέτοιων γεγονότων? Καταλαμβάνονται θέσεις από τους ηγεμόνες αυτή τη στιγμή εν όψη της τελικής, του τελικού διπολισμού που θα διαμορφωθεί στο προσεχές μέλλον μεταξύ Δύσης και Κίνας. Σε αυτόν τον διπολισμό πρωταγωνιστής είναι αυτό που αποκαλώ διεθνή των αγορών. Έχω εισαγάγει αυτό τον όρο, κύριε Σαχίνη, γιατί θεωρώ ότι η έννοια παγκοσμιοποίηση είναι πολύ παραπλανητική. Βεβαίως η παγκοσμιοποίηση ορίζει την ανάπτυξη του σημερινού κόσμου, του κόσμου του ανθρωποκεντρικού, όπως τον αποκαλώ, δηλαδή των ελευθεριών, στο σύνολο του πλανήτη, λιγότερο ή περισσότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο ιδεολογίες, οι οποίες έχει σημασία να τις επισημάνουμε, του νέου φιλελευθερισμού και του παλαιού φιλελευθερισμού. Αυτά που αποκαλούνται σήμερα, όλα τα στοιχεία εκείνα που ταξινομούνται στην έννοια του ακροδεξιού, του αυταρχικού, του οτιδήποτε της πολιτικής κυριαρχίας των συνόρων, είναι ο παλαιός φιλελευθερισμός που ήθελε να αναπτυχθεί εντός του κράτους. Σήμερα λοιπόν και αυτός παροχημένος, αλλά έρχεται ο νέος φιλελευθερισμός που διακινεί την ιδέα στο πολιτικό επίπεδο της διακυβέρνησης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όχι μιας παγκόσμιας κυβέρνησης, αλλά της συνένωσης των δυνάμεων της οικονομίας, της νέας οικονομίας, να τη δούμε τι είναι, με τις χώρες που οι κυβερνήσεις προστρέχουν για να υπηρετήσουν τη διεθνή των αγορών, τις ξέρουμε πως λέγονται G8, G20 κλπ, προκειμένου να αποφασίσουν έξω ακόμη και από τους θεσμούς τα πολιτικά συστήματα των κρατών, γιατί πολιτικά συστήματα που ψηφίζουν νόμους και βάζουν κανόνες είναι μόνο μέσα στα κράτη, και στη συνέχεια να τα επιβάλλουν εκεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όλα γίνονται σε ένα επίπεδο το οποίο είναι πολύ μακριά από τις κοινωνίες. Οι κοινωνίες είναι τα πρόβατα, είναι στην ιδιωτεία και υφίστανται τις συνέπειες. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα λοιπόν ότι έχει πάψει να υπάρχει η έννοια της παλιάς ταξικής πάλης, όπως λεγόταν, δηλαδή της σύγκρουσης μεταξύ των βιομηχάνων και της εργατικής τάξης, με τις απεργίες και τις διαδηλώσεις μέσα στις χώρες. Αυτό έχει τελειώσει. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι να υπάρχει από τη μία μεριά αυτός που κατέχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το εμπόριο μακράς κλίμακας, που ελέγχει τις πρώτες ύλες, το επικοινωνιακό σύστημα, το δάνεια, τα δημοσιονομικά συστήματα των κρατών μέσω του δανεισμού. Αυτή είναι η διεθνής των αγορών. Και απ' την άλλη, αυτοί που έχουν τις πρώτες ύλες, κυρίως είναι οι αραβικές χώρες, για αυτό που είναι άμεση αναγκαιότητα έργεια, και η Ρωσία, και την παραγωγή που έχει μεταφερθεί στην Κίνα. Μαζί με τις σπάνιες γιές. Κύριε Κοντογιώργη, επειδή θα σας κρατήσω σήμερα, πρέπει να σας πω ότι όση ώρα μιλάτε, πρέπει να το ακούσετε αυτό, γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων. Και επιτρέψτε μου, ανοίξτε μια παρένθεση λίγο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω πριν το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Διαβάζω. Λευτέρης. Να ζήσεις, κύριε Κοντογιώργη, γίγαντα. Τέτοια θέλουμε να ακούμε
Και όχι, θα το διαβάσω ακριβώς ό,τι μας λένε. Η Κάρμεν, καλημέρα στον καλεσμένο σας, που είναι από τα ελάχιστα πρότυπα σήμερα. Αν δεν υπήρχαν οι κερδοσκόποι ρουφιάνοι, διαβάζω πως τα γράφει ο κόσμος, δεν θα είχαμε πολέμους. Η Βάσο, καλημέρα. Συμφωνώ απόλυτα και συγχαίρω που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Κοντογιώργη που βάζουν τα πράγματα στη σωστή θέση και μοιράζουν σωστά τις ευθύνες. Μόνο που εγώ θα το πήγαινα λίγο πιο κάτω. Ότι και οι λαοί έχουν ευθύνες για τις επιλογές των ηγεσιών τους. Ο Σάκης. Οικονομικά δεν ξέρω. Περίπτερο έχω και μέχρι τρίτη γυμνασίου γιατί ήμουν πολύ τυχερός. Όμως, όταν βλέπουμε κατασχέσεις ή συλλήψεις σε περιουσίες ιδιωτών, επειδή μπορεί να είναι Ρώσοι πολίτες ή οτιδήποτε, εγώ καταλαβαίνω, κύριε Κοντογιώργη, ότι τελειώνει το δολάριο και το ευρώ το ίδιο είναι. Δίνουν την αίσθηση καλύτερα πρώτη στο χωριό σε περίκλειστες φεουδαρχικές οικονομίες παρά δεύτερη στον πλανήτη. Τώρα μπορεί να κάνω μεγάλο λάθος, έτσι το προσλαμβάνω. Η Ιφηγένεια, πες τα Χρυσόστομε, ποια δημοκρατική δύση τσαμπουνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δεν είμαστε ούτε φιλορώσοι, ούτε φίλοι οποιουδήποτε. Την πατρίδα μας μας νοιάζει. Ο Μιχάλης, να μας πει ο κύριος Κοντογιώργης για το Σύνταγμα των Κοινών Νησιωτών, αν είναι πραγματικά υπόδειγμα άμεσης δημοκρατίας. Κύριε Κοντογιώργη, θα πάω στο διάλειμμα, ήθελα έτσι να έχετε μια εικόνα του τι λέει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Θα πάω στο διάλειμμα με το εξής ερώτημα. Άρα ο ισχυρισμός του Ρώσου Προέδρου, του Πούτιν, ότι εγώ το κάνω για να περιφρουρήσω, είναι μία από τις δικαιολογίες του για την εισβολή, το έθνος κράτος της μεγάλης ρωσικής έκτασης κόντρα στην παγκοσμιοποίηση, εσείς λέτε ότι είναι πώς θα πάρω θέση στην τοποθέτηση ανάμεσα στη Δύση και τον άλλο πολλό. Να μιλήσω τώρα ή μετά? Ναι, τώρα. Γι' αυτό απαντήστε σε αυτό και μετά πάμε να σχολιάσετε και τους ακροατές μετά το διάλειμμα. Σε αυτό όμως απαντήστε αν θέλετε. Ο Πούτιν απαντά ως υπερδύναμη χωρίς να έχει τη δύναμη να τη στηρίξει. Απεδείχθηκε στο πεδίο της μάχης, αλλά δεν είναι το πεδίο της μάχης. Δεν έχει την οικονομική δύναμη να το στηρίξει και δεν έχει και επομένως και την κοινωνική δυνατότητα. Μην ξεχνάμε ότι είναι επίσημα τα έγγραφα των Δυτικών, τα οποία λένε, αντιστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι ευρωπαϊκές κοινωνίες λόγω της εξάρτησης στο ενεργειακό, αλλά λένε ότι μετά την Ουκρανία θα έρθει η ώρα της εσωτερικής αλλαγής στη Ρωσία. Τι σημαίνει αυτό? Θα βάλουμε μία μαριονέτα επάνω που δεν θα λέγεται Πούτιν, θα λέγεται Κολοκυθόπουλος και θα κάνουμε τις δουλειές μας. Αυτό που σας είπα πριν, το δίλημα για τη Ρωσία είναι αν θα γίνει παρακολούθημα ως μήλον της έριδος των πρώτων υλών της, παρακολούθημα της Δύσεως ή συνεταίρος, και από την άλλη μεριά που αισθάνεται το μεγάλο κίνδυνο της Κίνας, η οποία έχει ήδη διεισδύσει στη Σιβηρία και κινδυνεύει να τη χάσει μετατρέποντας την Κίνα σε απικία της. Αυτό είναι το δίλημα της Ρωσίας αυτή τη στιγμή. Και η Ρωσία δεν έχει τις κοινωνικές δυνάμεις εσωτερικά, αλλά δεν έχει και την διεθνή παρουσία, την οικονομικά έγκυρη διεθνή παρουσία, εκτός όπως είπα από τις πρώτες ύλες και την οπλική της δυνατότητα, να υποστηρίξει μια τέτοια θέση. Γι' αυτό και οδηγείται στο να διασφαλίσει το ελάχιστο του ζωτικού της χώρου, που ουσιαστικά είναι η Ουκρανία, η Λευκορωσία και οι ουδέτερες χώρες της Βαλτικής. Άρα η εισβολή στον πυρήνα της γίνεται γι' αυτό το λόγο και όχι για όλα τα άλλα περί από ναζιστικοποίησης και τα λοιπά που ακούσαμε. Αυτά είναι δικαιολογίες δυτικές, ανατολικές, δεν με απασχολούν. Προφανώς δεν σας απασχολεί, το ξέρω. Έξτε, να συγκρατήσουμε, γιατί τέθηκαν ερωτήματα που είναι ουσιώδη. Δεν πρόκειται για κερδοσκόπους. Η διεθνής των αγορών, όπως κάθε επιχείρηση, κάθε επιχειρηματίας, θέλει να αντλήσει υπεραξία, δηλαδή κέρδος. Τι έκανε λοιπόν η δυτική βιομηχανία? Εγκαταστάθηκε στην Κίνα, παρήγε εκεί προϊόντα με απειροελάχιστη αξία, κόστος δηλαδή, 5 ευρώ, και στη Δύση και στον κόσμο τα αγόραζε και τα πουλούσε 300 ευρώ. Γιατί να παράγει η ίδια? Έλα όμως τώρα που η Κίνα αρχίζει και γίνεται ανταγωνιστική στο διεθνές εμπόριο.
Άρα λοιπόν αυτό το διακύβευμα έχει να κάνει με εξαρτήσεις της Δύσεως στις πρώτες ύλες, αλλά που μέσω της εξάρτησης της Ρωσίας ακριβώς θα στερήσει από την Κίνα, ελπίζει, τις πρώτες ύλες της Ρωσίας. Είναι μεγάλα τα διεθνή, τα παγκόσμια παιχνίδια που παίζονται εδώ, που πρωταγωνιστές δεν έχουν τα κράτη. Τα κράτη είναι κομπάρση, διότι τα κράτη κυβερνιόνται από μονάρχες. Μπορεί να είναι τετραετούς, πενταετούς διάρκειας, αλλά μονάρχες. Και εδώ έρχεται η απάντηση, την κυρία που λέει ότι και οι λαοί έχουν ευθύνες. Ακούστε, το έχω πει επανειλημμένα και στην εκπομπή σας. Εάν αναθέσει κάποιος σε έναν τρίτον να του διεκπαιρεώσει μία εργασία, να του πουλήσει το σπίτι ή να του διευθύνει την επιχείρηση και αυτός εξαφανιστεί και δεν ασκεί έλεγχο, σημαίνει ότι θα του τα φάει σε λίγα χρόνια. Αλλά συγχρόνως, τι κάνουμε εδώ, κάτι ακόμα χειρότερο από μία εντολή. Εξουσιοδοτούμε κυβερνήσεις να κάνουν ό,τι τους αρέσει και εναντίον του 100% της βούλησης της κοινωνίας και χωρίς τη δυνατότητα να τους ανακαλέσουμε, να τους εξαναγκάσουμε να κάνουν το παραμικρό, και είναι και υπεράνω του νόμου, δηλαδή μπορούν να μας καταστρέψουν και να μην υπόκειται στη δικαιοσύνη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για να έχει η κοινωνία ευθύνη πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποκαταστήσει το λάθος της. Εξέλεξα κάποιον που δεν μου αρέσει, που δεν κάνει αυτά που θέλω, που πρέπει να προσδιοριστούν τι θέλω προηγουμένως. Να πάρω πίσω την εντολή ή να τον εξαναγκάσω ή να τον προσαγάγω στη δικαιοσύνη. Όταν δεν του δίνεις, δεν της δίνεις της κοινωνίας αυτή τη δυνατότητα, ποια είναι η ευθύνη της? Επειδή είχε να επιλέξει μεταξύ του Α και του Β και επέλεξε τον Α γιατί τον πίστεψε ή γιατί μούντωνε τον προηγούμενο? Αλλού είναι η ευθύνη της κοινωνίας. Ότι εξακολουθεί να ζει με τα όνειρα του 18ου αιώνα, να νομίζει δηλαδή ότι ζει σε δημοκρατία και να μην αξιώνει τη δημοκρατία. Δηλαδή να είναι μέρος του πολιτικού συστήματος και ή να συναποφασίζει ή να αποφασίζει αυτή. Αυτή είναι η ευθύνη της κοινωνίας λοιπόν, και όχι το ποιος εκλέγει. Γιατί δεν της δίνουν τη δυνατότητα να αποκαταστήσει, να ελέγξει, να προσαγάγει στη δικαιοσύνη, αν την εξαπατήσουν, αν την βλάψουν κλπ. Να επαναλάβω αυτό που είπε ο Μιχάλης, ο οποίος είναι και νησιώτης. Για το Σύνταγμα των Κοινών Νησιωτών, αν είναι πραγματικά υπόδειγμα άμεσης δημοκρατίας, να μας πει ο κύριος Κοντογιώργης. Ο φίλος ο Βασίλης από την Εύβοια. Το 90% της διήλυσης του αργού πετρελαίου εξαρτάται από χημικές ενώσεις που πουλάει η Ρωσία. Άρα ελέγχει ενέργεια. Άρα η οικονομία από τα εμπορικά προϊόντα πάει σε αρχαίγονες μορφές. Ποιος κατέχει τις πρώτες ύλες? Άλλος φίλος, ο φίλος ο Γιάννης από τις Βρυξέλλες. Ο πόλεμος είναι επιταχυντής της ιστορίας. Το νόμισμα δεν μπορεί να ξεφύγει. Έγραφα και παλιότερα και ειδού ένα μικρό απόσπασμα, κύριε Κοντογιώργη. Ο ανασχηματισμός της νομισματικής δομής του συστήματος θα είναι εκ των πραγμάτων επιβεβλημένος. Ο βαθμός στον οποίο αυτό θα πραγματοποιηθεί, το αν θα γίνει ομαλά ή ανώμαλα, σε κοινή συμφωνία ή με σκλήρες κόντρες, με αναλογικότητα ή παραλογισμό, θα είναι καθοριστικός για τις τύχες του πλανήτη, οικονομικές και γεωπολιτικές. Άλλος φίλος, ο φίλος ο Αργύρης, λέει τα εξής. Μας λένε για την Κίνα όλοι, αλλά κανένας δεν λέει ότι είναι κράτος παραγωγής φασών. Το είπε μόνο ο κύριος Κοντογιώργης. Αφού εδώ στην Ελλάδα οι Βρυξέλλες επιβάλλουν τους νόμους, διάβαζε μνημόνια, και μέσω της τελευταίας συνθήκης της Λισαβόνας και το Σύμφωνο Σταθερότητας, άσχετα που τώρα έχει αναβληθεί, κυβερνάτε εξάλλου και μέσω των οδηγιών και των κανονισμών εκτός χώρας. Η χώρα καν από την απόφαση της τετραετίας. Άλλος φίλος ο Σημεών. Νεοφιλελευθερισμός και παλαιοφιλελευθερισμός έχουν όμως μέσα τους, κύριε Κοντογιώργη, λέει, κάτι κοινό, αρκετά παλιό και στα όρια σύψης στις μέρες μας, που λέγεται απλά και εξάστερα καπιταλισμός. Η μάχη μεταξύ αυτών δεν ανήκει στους λαούς. Ο μόνος δίκαιος πόλεμος των λαών είναι απαλλαγή από την οικονομία του κέρδους με όλες τις παραλλαγές του. Παναγιώτης, καλημέρα. Η επισιτιστική κρίση, κύριε Κοντογιώργη, θα σκεπάσει την οποιαδήποτε φιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Θεωρώ πως οδηγούμαστε ξανά σε μια επανάσταση εισαγωγικά της μπουρζουαζίας. Και τέλος ο Περικλής, για να μην σας κουράζω. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτός ο άνθρωπος, μεγάλος Έλληνας, και ανοίγει τα μυαλά ορισμένων όσων είναι ικανών εν πάση περιπτώσει. Εξαιρετικός όπως πάντα. Θα διαδώσουμε το ηχητικό για τον καλό των λαών και την αφύπνισή τους. Να σου πω κάτι, Περικλή. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μυαλό. Δεν είναι θέμα ανώτερο ή κάτι. Όλοι έχουν μυαλό.
Ελάτε κύριε Κοντογιώργη. Τι να σας κάνω, οι ακροατές παρεμβαίνουν. Ναι, έχουν δίκιο και είναι κρίση. Ξέρετε, οι παρεμβάσεις έχω παρατηρήσει και εγώ συνομιλώ πολύ με τον κοινό άνθρωπο που μπορεί να είναι ψαράς, αγρότης, οτιδήποτε. Έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος σκέψης από όλους αυτούς που έχουν βάλει, τοποθετήσει το μυαλό του, γύρω από το μυαλό τους οπλισμένο σκυρόδεμα και το παίζουν διανοούμενοι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τι είναι στρατευμένοι. Ο κοινός άνθρωπος δεν είναι στρατευμένος, σκέφτεται. Να απαντήσω λοιπόν όσο μπορώ πιο γρήγορα. Βεβαίως, ό,τι νομίζετε, προφανώς. Τα μνημόνια. Τα μνημόνια δεν τα επέβαλαν οι Βρυξέλλες. Τα μνημόνια τα οδήγησαν στα μνημόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, οι οποίες λαϊλάτισαν τη χώρα, εξαφάνισαν, εξαέρωσαν τον πλούτο που εισήγετο και αυτόν που παρήγετο εδώ, ιδιοποιήθηκαν το κράτος, το οδήγησαν στην εξαθλίωση και στην πτώχευση και στη συνέχεια για να διασωθούν μας παρέδωσαν στη διεθνή των αγορών που διακινούσαν η Γερμανία και οι άλλες χώρες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να καταλάβουμε. Μην στέλνουμε το λογαριασμό στους ξένους. Οι ξένοι κάνουν τις δουλειές τους. Εμείς τις κάνουμε. Γιατί δεν επευλήθησαν μνημόνια σε άλλες χώρες από αυτές που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός και επευλήθη μόνο στην Ελλάδα και μάλιστα ένα δεκαετές που δεν μπορούσε η Ελλάδα να εξέλθει από αυτό ενώ οι άλλες χώρες που είχαν μνημόνια φύγαν σε 2-3-4 χρόνια. Δεν σας απασχολεί αυτό? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Είναι μέσα στη χώρα η αιτία του κακού μας. Δεν είναι εκτός. Δεν θα ρίχνουμε τα βάρη των ηγεσιών μας, της νομενκλατούρας, της πολιτικής και πνευματικής νομενκλατούρας και των πέριξ συγκατανευσιφάγων στους ξένους. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ένα. Δεύτερον, δεν είναι, αγαπητέ μου κύριε, ο καπιταλισμός η αιτία. Δεν είναι το κεφάλαιο η αιτία. Είναι οι κανόνες μέσα στους οποίους βάζουμε το κεφάλαιο να κινηθεί, να αναπτυχθεί και να συσσωρεύσει. Με άλλα λόγια, το οικονομικό σύστημα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την εντύπωση ότι το οικονομικό σύστημα που ζούμε, που ένας ή ολίγοι κατέχουν και αποφασίζουν τι είναι η επιχείρηση, τι θα παράγει, πού θα πουλήσει, από πού θα αγοράσει κλπ. Αυτό το οικονομικό σύστημα λοιπόν δεν είναι μοναδικό να το αντιληφθούμε. Είναι ίδιον της εποχής που στο πολιτικό επίπεδο έχουμε το μοναρχικό πολίτευμα που μας έχουν πείσει να το αποκαλούμε δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν αντιληφθούμε ότι το οικονομικό σύστημα είναι η αιτία της εκμετάλλευσης που διαφοροποιείται από την κοινωνία και την κοινωνία την θέλει μόνο να δανείζεται ή να, να παρέχει την εργασία της, δηλαδή την ελευθερία της αντί στοιχειώδους περισσότερης ή λιγότερης αμοιβής, αν δεν αντιληφθούμε αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε το κεφάλαιο, διότι, άρα την νομισματική οικονομία, διότι θα πάμε στην εποχή των σπηλαίων. Το θέμα είναι να την υποτάξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα υπηρετεί τον κοινό σκοπό, άρα την κοινωνία. Και αυτό το σύστημα, για αυτούς οι οποίοι είναι ξένο σώμα προς τον εαυτό τους, τους λέω ότι το διδάσκει ο ελληνικός χρόνος, κόσμος με αυτό το σύστημα έζησε επί 3.000 χρόνια, έχοντας εισαγάγει τη δημοκρατική αρχή, άρα και τη συμμετοχή στη διοίκηση του συστήματος της κοινωνίας της εργασίας. Αυτά είναι ψηλά γράμματα που δεν μπορούν να περάσουν σήμερα, μπορεί να τα διαβάσει κανείς όποτε θέλει, στα γραπτά μου που είναι πάλι για μια ελληνική κοινωνία η οποία έπαψε να διαβάζει ξένο σώμα. Το κοινό των νησιωτών, μην ξεχάσετε, επιμένει. Έρχομαι στο ο κοινό νησιώτης, των νησιωτών, λοιπόν. Προφανώς έχει κατά νου ο ερωτών μία που δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί, δεν ξέρω γιατί, εργασία που έχω κάνει, μελέτη για το κοινό των Καλυμνίων, που είναι μια οικονομική και πολιτική δημοκρατία η οποία εγκαθίσταται, μάλλον αποτυπώνεται σε χαρτί, γιατί έτσι ίσχυε και πριν διαχρονικά, προς το τέλος του 19ου αιώνα. Θέλω να πω όμως εδώ το εξής,
ότι αυτό το σύστημα είναι καθολικό πολιτιακό σύστημα σε όλο τον ελληνικό κόσμο μέχρι το τέλος της τουρκοκρατίας. Και έρχεται το ελλαδικό κράτος, ό,τι ενσωμάτωσε δηλαδή το ελλαδικό κράτος από αυτόν τον ελληνισμό, έρχεται να το καταργήσει. Καταργεί τη δημοκρατία στο όνομα της απολυταρχίας, της ιδιωτικής οικονομίας των αγορών, το σύστημα που έχουμε σήμερα που αποκλείει την κοινωνία όπως και το πολιτικό και το οικονομικό από τα πεπραγμένα, τη διοίκηση, και βεβαίως καταργώντας τη δημοκρατία τι εγκαθιδρύει. Αρχικά την απολυταρχία και στη συνέχεια ένα πολιτικό σύστημα, αυτό που ζούμε σήμερα, που είναι μια εκλόγιμη μοναρχία. Μάλιστα. Ο Γιάννης από τις Βρυξέλλες ρώτησε, ποια είναι η γνώμη σας, ο πόλεμος δεν είναι επιταχυντής της ιστορίας, το νόμισμα δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό ουσιαστικά? Το έχω γράψει επανειλημμένα και έχω δείξει πόσες φορές ο πόλεμος υπήρξε εμβριουλκός για την επιτάχυνση της εξέλιξης, μάλλον για την υπέρβαση του αδιεξόδου που παρήγετο από τις δυνάμεις που οδήγησαν στην εξέλιξη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι όμως η αιτία της εξέλιξης ο πόλεμος. Είναι ένας, σωστά το λέει, επιταχυντής, εγώ το αναφέρω ως εμβριουλκός, είναι ό,τι με την γέννηση ενός παιδιού. Δηλαδή το παιδί υπάρχει και έρχεται ο εμβριουλκός να διευκολύνει τη γέννα. Δεν δημιουργεί τη γέννα. Δεν δημιουργεί το παιδί. Αυτό θέλω να πω. Είναι το παράδειγμα του Πελοποννησιακού πολέμου που οι πόλεις δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να μεταβούμε στη μεγάλη στιγμή ιστορία της Οικουμένης και της Κοσμόπολης, και δεν τα καταφέρνει η Αθήνα διότι έχει εσωτερικές αντιστάσεις που συναντάει και έρχεται η Μακεδονία να το πράξει. Τώρα η Ρώμη, στη νεότερη εποχή η Δύση έναντι του Βυζαντίου που δημιούργησε τις προϋποθέσεις της νεωτερικότητας. Αντιλαμβάνεστε επομένως ποια είναι η διαφορά. Το νομισματικό σύστημα μέσα σε αυτή τη διαδικασία έρχεται να αναλάβει ρόλους που καθορίζουν οι ηγεμόνες στη συνέχεια. Για την επισιτιστική κρίση, τι λέτε, ο Παναγιώτης λέει κατά τη γνώμη μου θα σκεπάσει την οποιαδήποτε φιλελεύθερη οικονομική πολιτική και ότι πάμε ξανά σε μια, σε εισαγωγικά τη βάζει, επανάσταση της μπουρζουαζίας, έτσι την αναφέρει εδώ. Η επισιτιστική κρίση είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη συγκυρία. Προσέξτε λίγο την πονηρά φύση του συστήματος. Στο μέτρο που πάβει να αισθάνεται η διεθνής των αγορών ότι έχει να αντλήσει κέρδη από την εργασία αυτή καθεαυτή, την οποία τη μεταβάλλει σε εμπόρευμα βέβαια από σχέση δημοσίου δικαίου όπως ξέρουμε, γι' αυτό και είναι υπέρ της κινητικότητας, της διαπλανητικής κινητικότητας της εργασίας. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα έρχεται να αλλάξει τα πράγματα διότι η υπεραξία αντλείται από άλλους παράγοντες μέσω του δανειακού συστήματος, μέσω του εμπορίου και της ανταλλαγής που είπα προηγουμένως, μέσα από μεγάλες πράξεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν ακόμα και με την αυτοτελή συσσόρευση χρήματος, όπως γίνεται με το χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι, που δεν ανταποκρίνεται στην παραγωγή. Η επισιτιστική κρίση λοιπόν δεν θα πλήξει την μπουρζουαζία. Η επισιτιστική κρίση θα έχει ένα αποτέλεσμα που θα καθυποτάσει λαούς ή θα τους αναγκάζει σε μαζική μετανάστευση. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με κάτι άλλο. Ο καπιταλισμός θα το έλεγε ο φίλος μας, δηλαδή η ίδια η ηγεμονεύουσα πραγματικότητα της διεθνούς των αγορών, μέσα στα κράτη τι πολιτική ακολουθεί? Πολιτική αεργίας. Ενισχύει την αεργία με τα επιδόματα και άλλα. Δηλαδή μέσω της ελεημοσύνης δημιουργεί τους όρους μιας σχετικής ικανοποίησης, μιας σχετικής νομιμοποίησης για να μην εξεγερθούν, αλλά συγχρόνως να είναι και καθυποταγμένοι στο μέρος εκείνο και ευγνώμονες γιατί το κράτος τους βοηθάει. Μάλιστα. Θέλω να ακούσετε δύο ακόμη παρατηρήσεις γιατί μετά θέλω να σας ρωτήσω
από το μεγάλο κάδρο και στο μικρότερο μερικά ζητήματα, γιατί έχετε πλήρη εικόνα. Λέει εδώ Τρίτονας, ο παράγοντας που θα κρίνει κατά τη γνώμη μου την όποια κατάσταση είναι τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στο πεζοδρόμιο αν σφίξει το ζωνάρι η Ρωσία απότομα και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ελεγχόμενα μνημόνια εκεί πάει αλλού η δουλειά. Θα γίνει εμφύλιος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη έχουμε τροχιοδεικτικές. Η Κορσική πέρασε στα ψηλά που ξεσηκώθηκε προχθές. Η Ουγγαρία και η Πολωνία έχουν θέσει θέμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασχέτως αν το πνίγουν τώρα, και αυτό είναι επιτυχία του Πούτιν σε εισαγωγικά. Θέλω να πω ότι αν δεν έχει το παιδί σου ψωμί, τι να το κάνεις για παράδειγμα το ΝΑΤΟ. Και ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη ανέφερε ο κύριος Κοντογιώργης ότι τα μνημόνια δεν τα επέβαλαν οι Βρυξέλλες, αλλά η ελληνική πολιτική σκηνή. Άποψή μου είναι ότι σωστά τα είπε. Όμως μήπως οι Βρυξέλλες στήσανε μαριονέτες για να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, όπως ανέφερε ότι πιθανόν θα γίνει στη μετά Πούτιν εποχή. Εν τέλει ξεσκίζουν οι Βρυξέλλες μια χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συμφέροντά τους. Ισχύει κάτι τέτοιο? Είναι προφανές ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα, στις οποίες οι πολιτικές ηγεσίες είναι ξένο σώμα, γιατί είναι το πολιτικό σύστημα που οδηγεί στο να είναι ξένο σώμα προς την κοινωνία και τα συμφέροντά της, η νομιμοποίησή τους στην εξουσία περνάει μέσα από τις δυνάμεις που διαμορφώνουν το χάρτη στην περιοχή. Στις Βρυξέλλες παραδείγματος χάρη και δεις τη Γερμανία. Άλλοτε ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατευθείαν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι σαφές, αλλά όμως ας αποκτήσουμε συνείδηση ότι πριν φτάσουμε να βάλουν τις μαριονέτες ή Βρυξέλλες ή οποιοδήποτε άλλοι, ήδη είμαστε εμείς μέσα σε αυτή την ευθύνη να διαγωνιζόμαστε αν θα βάλουμε τον Α ή τον Β, δηλαδή την εναλλαγή στην εξουσία, αντί να αξιώσουμε να έχουμε θέση στην πολιτική ζωή, να αισθάνεται η πολιτική τάξη την ανάσα μας ως κοινωνία και να μην μπορεί να διαφοροποιηθεί στις πολιτικές της ώστε να σκέφτεται τον εξωτερικό νομιμοποιητικό παράγοντα αντί για την κοινωνία. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Τώρα για το ότι το κόστος θα επιβαρύνει και την Ευρώπη από τη σύγκρουση αυτή με την Ρωσία, το είπα πριν λέγοντας ότι το ουκρανικό δεν είναι τοπικός πόλεμος, τοπική διαφορά, είναι παγκόσμια, αλλά πρέπει να διερωτηθούμε για το κόστος. Το κόστος παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν η Δύση φαίνεται ότι δεν το έχει μετρήσει καλά. Γιατί όσο κανείς ανεβαίνει ψηλά, τόσο βλέπει τον κόσμο κάτω ως μυρμήγκια. Δεν ξέρω αν έχει διερωτηθεί αν το κόστος της Δύσης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην Ευρώπη θα είναι μεγαλύτερο αν συνεταιριζόταν τη Ρωσία αντί να θέλει να την καθυποτάξει ή εάν την καθυποτάξει. Γιατί το κόστος δεν είναι μόνο της Ρωσίας αυτή τη στιγμή, είναι και της Ευρώπης. Το βλέπουμε στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, της ενέργειας κλπ. Το ερώτημα είναι, θα πάει πολύ μακριά αυτό? Έχει εναλλακτικές δυνατότητες και ποιες είναι αυτές? Μήπως γίνεται μια εσωτερική αναδιάρθρωση ισχύως και στη Δύση? Δηλαδή κάποιοι κερδίζουν και ανεβαίνουν πιο ψηλά μέσα από την ενεργειακή και την υπόλοιπη κρίση και κάποιοι φτάνουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, γιατί είναι και ο εσωτερικός ανταγωνισμός ο οποίος υπάρχει και αναπτύσσεται. Κύριε Κοντογιώργη μου, όταν βλέπεις μία χώρα όπως η Ουκρανία να μετατρέπεται σε χώρο και την ίδια ώρα όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί στο να σπάν ταμπού π.χ. επανεξοπλισμό της Γερμανίας, τι σκέφτεστε? Πρώτα αγγίξατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τη μεταβολή της χώρας σε χώρο. Τη διατύπωση την εισήγαγα για να δείξω ότι η διεθνής των αγορών δεν θέλει έθνη, πολιτισμική συνοχή, διότι αυτή είναι το εμπόδιο της κοινωνίας. Αυτό λέει και ο Πούτιν όμως, για να σας κάνω τρίπλα. Ότι εγώ τι κάνω, το κάνω γιατί δεν θέλουν πολιτισμική συνοχή κτλ. Κτλ. Το έχετε ακούσει, δεν σας λέω κάτι περίεργο. Στην Ουκρανία ο Πούτιν δεν θέλει σύνορα, ενώ η Δύση θέλει σύνορα. Άρα λοιπόν η επίκληση των συνόρων... Έλα μου, το έχετε δίκιο, συγγνώμη κύριε Κοντογιώργη. Πώς μεταβάλλονται κατά περίπτωση... Κατά περίπτωση από τον ηγεμόνα, αναλόγως του αν τον συμφέρει ή δεν τον συμφέρει. Αλλά την πιο μεγάλη σημασία έχει η περίπτωση του δυτικού παράγοντα, διότι
η διεθνής των αγορών, ο νέος φιλελευθερισμός, διακινούσε την ιδέα ότι δεν μας χρειάζονται έθνη και δεν μας χρειάζονται σύνορα. Και τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν το έθνος των Ουκρανών, που είναι διαφορετικό από το έθνος των Ρώσων, και τα σύνορα τα οποία δεν πρέπει να παραβιαστούν από την Ρωσία. Η Ρωσία πάλι, ενώ επικαλείται τα σύνορα και το έθνος, από την άλλη μεριά θέλει και το ζωτικό της χώρο. Θέλει και τις επιρροές της πέραν του ζωτικού χώρου ως υπερδύναμη. Το ερώτημα είναι, ξέρετε, είναι όχι τι κάνουν οι ηγεμόνες, που είναι και κράτη αλλά και η διεθνής των αγορών σήμερα, η οποία δίνει το στίγμα της πολιτικής των μεγάλων χωρών και ηγεμόνων, αλλά τι κάνουν οι μικρές χώρες. Θα γίνουν παίγνια οπαδοί και θα διακινούν τα συμφέροντα των μεν ή των δε, ή θα σταθμίζουν πρώτα τα δικά τους συμφέροντα, όπως κάνουν και οι υπερδυνάμεις, όπως κάνει και μια μεγάλη επιχείρηση και αναλόγως να πράττει. Αλλά όταν θα σκεφτούμε σε αυτή τη βάση, πρέπει να διαρωτηθούμε, οι κυβερνήσεις των μικρών χωρών από πού αντλούν νομιμοποίηση, δηλαδή πού έχουν στημένα τα αυτιά τους για να πολιτευτούν αναλόγως, γιατί ως μονάρχες είναι εντολής και εντολοδόχοι. Αυτοί αποφασίζουν, οι πρωθυπουργοί αποφασίζουν τι είναι εθνικό συμφέρον, πώς θα δώσουν λύσεις στο Σκοπιανό, στα ελληνοτουρκικά. Και εδώ έχει μια ιδιαίτερη σημασία να δούμε και να διερωτηθούμε τι συνέβη με τις ευθύνες της ελληνικής άρχουσας τάξης στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, που οδήγησε στη λαϊλασία και στα μνημόνια και στη συνέχεια τώρα συζητάει με άνισους όρους ακόμα και με τη μικρή σκοπιανή πλευρά ή και με την περιφερειακή δύναμη που λέγεται Τουρκία. Θα έρθω σε αυτό. Πείτε μου λίγο για αυτό που ρωτάει και πολλοί κόσμος. Για σας τι σημαίνει επανεξοπλισμός της Γερμανίας? Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας δημιουργεί ρήγη τρόμου πρώτα στη Γαλλία αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διότι ιστορικά η Γερμανία, και όπως έδειξε και με την περίπτωση του ευρώ, λόγω καταβολών, γιατί μπήκε πολύ αργά στον πολιτισμό και έχει σημασία αυτό, δεν έχει αίσθηση των ορίων της δύναμης και δημιουργεί πολύ μεγάλους φόβους ότι η καλή προαίρεση που δείχνει σήμερα να επανεξοπλιστεί εν όψη του ανταγωνισμού της Δύσεως με την Ρωσία, άρα τους φόβους που μπορεί να έχει στο μυαλό της στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία, αύριο δεν ξέρουμε, όταν θα αποκατασταθούν τα πράγματα, πώς θα τον χρησιμοποιήσει. Και δεν είναι μόνο οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Και πολύ πιο πριν δεν είχε αίσθηση των ορίων της δύναμης, κατά την ίδια έννοια που δεν είχε αίσθηση και δεν έχει αίσθηση των ορίων της δύναμης κατά τη διαχείριση του ευρώ. Γι' αυτό οδήγησε τις παραπέμπουσες χώρες στα μνημόνια. Καλά, για την αίσθηση έχετε δίκιο, γιατί και η Πολωνία φωνάζει σήμερα, αλλά η Πολωνία ήταν κάποτε ένας από τους διαμελιστές της Ουκρανίας ιστορικά. Έχετε δίκιο. Μανία, προσέξτε όμως κάτι. Πριν από αρκετά χρόνια με είχαν καλέσει να μιλήσω στην Ακαδημία, Βασιλική Ακαδημία των Βρυξελών του Βελγίου, για την Ευρώπη μετά από 50 χρόνια. Είχα θέσει το ερώτημα που θέτει ο Πολύβιος: ηγεμονία ή ελευθερία? Όταν μιλάνε σήμερα για εμβάθυνση της Ευρώπης, κανείς δεν μιλάει με όρους ελευθερίας. Είναι απούσες οι κοινωνίες από το πολιτικό οικοδόμημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από ό,τι είναι από τις χώρες. Ούτε καν εκλογική νομιμοποίηση δεν έχουν οι Βρυξέλλες. Το ερώτημα λοιπόν είναι, σε ποια βάση θα αναπτύξουμε, θα εμβαθύνουμε την Ευρώπη? Θα δώσουμε την ευκαιρία στη Γερμανία, που είναι η οικονομική μηχανή που μπορεί να γίνει και η στρατιωτική μηχανή, να αναλάβει ρόλο ηγεμονίας? Ήδη το έχει επιβάλει μέσω του ευρώ. Ή θα αναπτύξουμε μια ισόρροπη πολιτιακή κατάσταση που θα γίνει κράτος, γιατί τώρα είναι πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος, άρα ισχύουν οι σχετισμοί δύναμης στο εσωτερικό, για να μπορεί να επιμερίζεται η ελευθερία και ο πλούτος σε όλες τις χώρες, σε όλους τους λαούς? Αυτό το δίλημα
δεν τίθεται σήμερα. Και όταν μιλάνε για εμβάθυνση της Ευρώπης, εννοούν συγκέντρωση περισσότερης εξουσίας σε πολιτιακές αρχές της Ευρώπης που δεν έχουν καν πολιτική νομιμοποίηση και εξαρτώνται από τα ισχυρά κράτη. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νικόλας. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Κοντογιώργη. Ειλικρινά σας το λέω, ήταν να πάω σε δουλειά, την άφησα, με έχει καθυλώσει. Με καίει όμως κάτι και θέλω τη δική του σκέψη. Δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε σε όλα, αλλά η Τουρκία πώς την κρίνει σε αυτή την εξέλιξη τη στάση της? Είπε πριν από λίγο ότι είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Θεωρεί ότι αξιοποιεί αυτό το ρόλο της? Και μήπως και η Ελλάδα θα έπρεπε να λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο? Το πρόβλημα με την Τουρκία, εννοώ της Ελλάδας, δεν είναι τωρινό. Τώρα αναδεικνύεται. Δημιουργήθηκε με την προδοσία του 1922, με τη Μικρασιατική καταστροφή. 100 χρόνια φέτος. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Τότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα ισορροπίας, άρα ασφάλειας της Ελλάδας. Το ότι άργησε να εκδηλωθεί οφείλεται στο γεγονός ότι η Τουρκία ήταν εσωτερικά μια παραπέουσα χώρα, η οποία έψαχνε να βρει το δρόμο της και ήταν καθυλωμένη στο παρελθόν. Από τη στιγμή όμως που ο Ερντογκάν ενσωμάτωσε στον γεμαλισμό και τη θρησκεία, συγκρατήστε το αυτό, δημιουργεί επομένως όρους όχι διαιρετικούς μεταξύ γεμαλιστών και Ισλάμ, αλλά αντιθέτως όρους συνοχής. Από τη στιγμή που την μετέβαλε σε οικονομικό παράγοντα της περιοχής, σε μικρότερη κλίμακα παίζει το ρόλο που παίζει η Κίνα για τη διεθνή των αγορών, η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Αναλογιστείτε επομένως ότι η φιλοδοξία της να γίνει μια περιφερειακή και ίσως όχι μόνο δύναμη δεν έχει να κάνει με την φαντασιοπληξία του Ερντογκάν, αλλά με στρατηγική στόχευση που έθεσε η ελίτ της Τουρκίας, την οποία επιστράτευσε ο Ερντογκάν και δημιούργησε αυτή τη στρατηγική προοπτική. Και με παραγωγική βάση μέχρι και στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, να τα λέμε αυτά. Όχι με μεταπρατική οικονομία. Προσπάλλες ότι μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος της Τουρκίας σχεδιάζει να φτιάξει μια τεράστια πόλη σε κάποια περιοχή του πλανήτη, η οποία να είναι μέσα στη θάλασσα. Αναλογιστείτε δηλαδή τι οικονομική δύναμη συσσωρεύει αυτή η χώρα. Και απ' την άλλη, ενώ έβλεπε η ελληνική άρχουσα τάξη, η ελληνική νομεκλατούρα αυτή την εξέλιξη, το μόνο που έκανε ήταν να λαϊλατεί τη χώρα. Το 1980 είχα γράψει ότι έπρεπε η Ελλάδα να αντιληφθεί ότι αν συνεχίσει έτσι θα φτάσει να είναι η Φιλανδία της Τουρκίας για τη φιλανδοποίηση. Μετά τα ίμια έχω μιλήσει για κάτι χειρότερο, για την ημιοποίηση της Ελλάδας, δηλαδή για μη χώρα, για έναν χώρο ελεύθερας βοσκής που θα είναι στο έλεος της Τουρκίας. Και πολύ φοβάμαι ότι το ουκρανικό, για το οποίο πανηγυρίζουν όλοι ότι μπορεί να αποτρέψει την Τουρκία να επιχειρήσει αυτό που φοβόμαστε όλοι, δηλαδή ένα οπλικό εγχείρημα εναντίον της Ελλάδας, πολύ φοβάμαι ότι θα το δούμε μπροστά μας, γιατί η Τουρκία ακριβώς αξιοποιεί αυτή την πραγματικότητα, θα γίνει ο αναγκαίος εταίρος της Δύσης πρωταρχικά, της Ευρώπης ιδιαίτερα και σε δεύτερο βαθμό της Ρωσίας, με την εξής έννοια, ότι θα μας επιβάλλουν, και μην αμφιβάλλετε ότι οι ελληνικές ελίτ προσεύχονται να μας το επιβάλλουν για να το δικαιολογήσουν ότι μας το έφεραν οι ξένοι και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, να εκχωρήσουμε την ΑΟΣ, την οποία άρρωστε την έχουν ήδη καταγράψει πώς θα εκχωρηθεί. Μην ξεχνάτε ότι στην Κρήτη η ΑΟΣ έχει οριοθετηθεί μόνο μέχρι το Λασίθι, πριν το Λασίθι. Έχει αφαιθεί μέχρι την Κύπρο ως ελευθέρας βοσκής. Γιατί? Ναι, όλο και εγκύτερα στον 25ο μεσημβρινό πάμε. Έχετε δίκιο. Διότι αυτό ήδη το ομολογούν ότι είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Είναι το Αιγαίο. Λοιπόν,
θα το επιβάλλουν και αυτό προκειμένου να αποκτήσει η Ευρώπη και η Δύση ενεργειακή αυτονομία έναντι της Ρωσίας, και το θύμα βέβαια που θα πληρώσει το κόστος τη δαπάνη αυτή θα είναι η Ελλάδα. Και μην αμφιβάλλετε μήπως οδηγηθούν για να υπερβούν το σκόπελο του τι σηματοδοτεί αυτό, εκχώρηση κυριαρχίας, να εμπλέξουν και την κοινωνία με το δημοψήφισμα, με ένα δημοψήφισμα για να την κάνουν συνένοχο με διλήμματα ή αυτό ή πόλεμος. Γιατί έχουμε ακούσει, όπως ξέρετε, όταν μιλάμε για εκχωρήσεις που επεξεργάζονται οι ιδιωτικοί φορείς που κυβερνούν την Ελλάδα και όχι οι επίσημες κυβερνήσεις, σε αυτή την περίπτωση τίθεται το ερώτημα ή αυτό, δηλαδή μια πολιτική προσήνειας προς τον εθνικισμό της Τουρκίας και την εξάρτηση την οποία θέλει να μας επιβάλλει, ή θέλεις πόλεμο. Για σκεφτείτε αυτό το δίλημα να ετίθετο για την Ουκρανία, γιατί δεν το θέτουν οι δυτικές δυνάμεις και κανείς άλλος για την Ουκρανία να πει όχι, δεν κάνω πόλεμο, παραδίδομαι στους Ρώσους. Άρα λέτε να τεθεί ένα δίλημα ότι έλα μωρέ τώρα για 6 μίλια θα στείλεις το παιδί σου να πεθάνει. Ε, κάπως έτσι. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Ή για τα... Μάλιστα. Για το Καστελόριζο. Μάλιστα. Ή για τα νησιά του Αιγαίου. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και όχι, κάτι. Δεν ξεχνάω τίποτα. Κύριε Κοντογιώργη, τόσα νησιά, να δώσουμε σωστά. Μερικά. Κύριε Κοντογιώργη, πείτε μου σας παρακαλώ. Άρα για σας είναι λάθος η βάση που τίθεται και στη δημόσια σφαίρα το ερώτημα την έχουν τώρα την Τουρκία, αλλά κάποια στιγμή θα τη στριμώξουν για να τη θέσουν το δίλημα ή με εμάς ή με τους άλλους. Έτσι κι αλλιώς, ακόμη κι αν επιλέξει το ένα από τα δύο στρατόπεδα, λέτε, θα έχει πάρει το μέγιστο που μπορεί από το άλλο. Θα έχει πάρει, ο σχεδιασμός της Τουρκίας είναι να έχει μια ισόρροπη σχέση με τη Ρωσία, διότι είναι επικίνδυνος γείτονας. Εάν η Ρωσία ελέγξει την Ουκρανία, ελέγχει τη Μαύρη Θάλασσα, έχει ανοιχτούς λογαριασμούς στην Μέση Ασία. Είδαμε ότι πήγε να τεπλύνει με το Καζακστάν, άρα με τη Ρωσία. Επομένως, στην πραγματικότητα η Τουρκία θέλει να αποτελέσει το μακρύ χέρι της Δύσεως στην περιοχή. Και αυτό θα το ανταλλάξει με πολύ ακριβό αντάλλαγμα με τη Δύση. Δεν θα το κάνει οπωσδήποτε με σύγκρουση με τη Ρωσία, όπως και η Ρωσία δεν θέλει να έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση με την Τουρκία. Θα βρουν λοιπόν ένα σημείο ισορροπίας, το οποίο όμως θα ωφελεί την Τουρκία, διότι θα εκχωρεί πολλά πλεονεκτήματα στη Δύση. Πόσο θα ήθελα άλλες 2 ώρες να κουβεντιάζουμε, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι έχετε και υποχρεώσεις. 2 ερωτήματα του φίλου του Περικλή. Κατά πόσο θεωρεί ο κύριος Κοντογιώργης, και ας μην του φανεί λέει συνωμοσιολογικό, ότι σε αυτό το διεθνές παιχνίδι, όπως το ανέλησε, όθησαν τη Ρωσία, σε επέμβαση, δηλαδή τη ρίξαν στη λούμπα για να πάμε σε συγκεκριμένες καταστάσεις που η ελίτ έχει υπολογίσει και ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση των λαών? Μπορεί να τη συστήσαν. Καλά, άμα δεν θες χτύπου στο χαλκιδιό δεν πας, λέει ο λαός. Δεν το έστησαν το παιχνίδι για να ευνηδιαστεί η Ρωσία. Εάν διαβάσετε την εξέλιξη των πραγμάτων από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι σήμερα, θα δείτε ότι υπάρχει μια στρατηγική του δυτικού παράγοντα να καταλάβει το ζωτικό χώρο, όπως και έγινε, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή της Ρωσίας ουσιαστικά. Και μάλιστα έγινε κατά κύματα στις περιόδους που η Ρωσία δεν μπορούσε να αντιδράσει. Είχαν ήδη εξαγγείλει από το παρελθόν ότι στους σχεδιασμούς αυτούς είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας και της Γεωργίας. Ξέρουμε ότι προηγήθηκε η Γεωργία με το Σακασβίλη και γι' αυτό υπήρξε εκεί η ακαριαία επέμβαση της Ρωσίας που ακροτηρίασε τη Γεωργία. Και παρόλα αυτά συνέχισαν να αναπολούν και να σχεδιάζουν αυτή την πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Η μοναδική δυνατότητα μιας σοβαρής κυβέρνησης στην Ουκρανία θα ήταν να εξασφαλίσει, τι καλύτερο όντως, ένα καθεστώς ουδετερότητας που θα επέτρεπε στις ηγεσίες να πολιτευθούν υπέρ των κοινωνιών και της ευημερίας τους, της κοινωνίας και της ευημερίας της, και επομένως να μην είναι ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
γιατί πρέπει υποχρεωτικά να είναι με κάποιον. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή η Σουηδία ή η Φιλανδία που δεν είναι με τον έναν ή με τον άλλον έχουν διαπράξει κάποιο κακό εις βάρος της χώρας τους και η Ουκρανία γι' αυτό το λόγο επέλεξε να γίνει το παίγνιο, και όταν λέμε η Ουκρανία, η διεφθαρμένη νομενκλατούρα της Ουκρανίας του δυτικού παράγοντα. Πάντως βλέπω ο καλός νομικός σε αυτά φαίνεται σωστά περιγράφεται το καθεστώς της Σουηδίας κατά τη γνώμη μου και της Φιλανδίας και το λέω για τους ακράτες και όχι της Αυστρίας, γιατί της Αυστρίας είναι ιδρυτική πράξη η ουδετερότητά της. Και της Ελβετίας. Και της Ελβετίας, σωστά. Η Αυστρία είναι ιδρυτική πράξη η ουδετερότητά της για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Δεν είναι το αποφάσισε η Αυστρία. Είναι ο λόγος ύπαρξής της ως κρατική οντότητα η ουδετερότητα από τη συμφωνία των τεσσάρων συμμάχων μετά τη νίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τώρα, το τελευταίο ερώτημα είναι. Πριν πείτε το τελευταίο ερώτημα, ναι, μπορώ να σας κάνω μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Πολιτική. Παρακαλώ. Αυτή η διεφθαρμένη ελίτ της Ουκρανίας, η οποία παρετήθηκε από την άμυνα της χώρας υπέρ της εγγύησης από την πλευρά των ηγεμόνων, παροχής εγγυήσεων, δεν γνώριζε από το Κυπριακό ότι όταν αναθέτεις στο λύκο να φυλάει τα πρόβατα, ο λύκος θα σε φάει, θα τα φάει. Δεν το γνώριζε. Είναι στοιχειώδης πολιτική στις διακρατικές σχέσεις. Η εγγύηση δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να παρεμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας και να καθορίζει τα πράγματά της. Αυτό ισχύει και για μας σήμερα, να το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, το τελευταίο ερώτημα είναι του φίλου του Γιώργου. Ρωτήστε σας παρακαλώ τον εξαιρετικό κύριο Κοντογιώργη. Στην πραγματικότητα, η αλήθεια για την Ελλάδα είναι ήταν ποτέ πραγματικά ανεξάρτητο κράτος ή μετά τον Καποδίστρια είναι ένα κράτος ανδρίκελο των μεγάλων δυνάμεων με κύρια ευθύνη της οικονομικής, πολιτικής και διανοητικής της ελίτ που δημιούργησαν ένα μεταπρατικό ουσιαστικά σύστημα προσδεδεμένο με τις ανάγκες των μεγάλων εξωτερικών παραγόντων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις εσωτερικές ανάγκες. Θα παραπέμψω στα δύο τελευταία μου βιβλία «Ελληνισμός και Ελλαδικό κράτος 2-1 αντιμαχίας» που εξηγώ ακριβώς εκεί, όπως και αυτό που θα εμφανιστεί στο Πάσχα, «Η Δημοκρατία και ο Πόλεμος» του Θουκυδίδη. Εδώ και αν έχει παραδείγματα με το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Ακριβώς. Μάλιστα. Για να δείξω ότι αυτό το κράτος εμφυτεύθηκε από τις δυνάμεις της απολυταρχίας, τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, στον ελληνικό κορμό για να τον ελέγξει, για να τον αποδομήσει, να τον εξευτελίσει και να τον έχει υποχείριο και συγχρόνως δημιούργησε και μια πνευματική και πολιτική νομενκλατούρα η οποία το υπερασπίζεται εις βάρος των συμφερόντων και της ελληνικής κοινωνίας και του ιστορικού ελληνισμού τον οποίο τον αντιμάχεται όσο κανείς άλλος. Είναι το πρωτοφανές για την ελληνική περίπτωση, δεν το συναντάμε σε καμιά άλλη χώρα να μην αποδέχεται το ελληνικό της παρελθόν, το εθνικό της παρελθόν. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο εκτός από τη δική μας. Γιατί αυτό το κράτος είναι ξένο σώμα, είναι ασύμβατο με την ιστορικότητα και τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι αυτό το κράτος που αποδόμησε το μείζωνα ελληνισμό και ό,τι έχει να κάνει με τον ελληνικό πολιτισμό και θέλει τώρα να εξαλείψει και όλες τις κληρονομιές, αν όχι και την ελληνική κοινωνία, αλλάζοντας λαό. Είναι δεδομένο αυτό και το έχω αποδείξει με όλα τα στοιχεία εκείνα που δομούν την ιστορικότητα του ελλαδικού κράτους. Εάν το ιστορήσουμε, να ακούσει ο ακροατής μας, θα διαπιστώσει ότι χωρίς την κατάρρευση αυτού του παλαιού καθεστώτος που ανασυγκροτήθηκε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά χωρίς το ενδιάμεσο της δεκαετίας που οδήγησε στην κατάρρευση την επανάσταση του 9 στο Γουδί, η Ελλάδα θα ήταν ακόμα στον Εύρο. Ανασυγκροτήθηκε και κατέστρεψε και το μικρασιατικό εγχείρημα. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα ασφαλείας που δημιούργησε αυτό το κράτος, γιατί οι μεγάλες ήττες και αδυναμίες της ελληνικής κοινωνίας οργανώνονται στην Αθήνα, στο κέντρο, στο πολιτικό σύστημα,
από αυτούς οι οποίοι τον έμονται και τον διαχειρίζονται. Κύριε Κατογιώργη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ζητήσω συγγνώμη, σας ταλαιπωρήσαμε λίγο σήμερα, αλλά το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό το γεγονός ότι τελικά συνομιλήσατε με τους ακροατές. Και για μένα αυτό είναι το κέρδος αυτής της εκπομπής και αυτού του ραδιοφώνου, να συνομιλούν οι ακροατές απευθείας με ανθρώπους που είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Θα το επαναλάβω, δεν θα κουραστώ. Ένα είναι βέβαιο, δημιουργούν, γαργαλάνε, να το πω με έναν τρόπο, είναι οι αλογόμυγες. Εγώ έτσι τις λέω. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.